Αλλά όταν δω ότι είναι πολύ ψεύτικος και πολύ υποκριτικός και ότι έχει έρθει με μια κασέτα που πρέπει να τα πει αυτά που θέλει, με εξοργίζει. Θα του την πει. Θα του την πει. Τρο... Ναι. Θα την πω. Η αλήθεια είναι για ότι... παράδειγμα, ήταν αρχηγός κόμματος. Το όνομα και συζητάγαμε για τις εξελίξεις της οικονομίας μετά το 2013. Και μου τα έλεγε τόσο ωραία, τόσο όμορφα και του λέω: να ρωτήσω, Πρόεδρε, ξυπνάμε στην ίδια χώρα. Πώς ξυπνάς αλλού εσύ? Εμείς πάντως δεν βλέπουμε αυτά που λες εσύ. Ενοχλήθηκε. Ξέρεις, μετά πέφτουν τηλέφωνα, μηνύματα, γιατί εμένα ή τα ξέρεις καλύτερα. Ναι. Συμβαίνει αυτό το πράγμα και καμιά φορά όταν, όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, είναι δύσκολη και η θέση δική μας. Ειδικά όχι, και δεν είναι και ζωντανή εκπομπή. Πώς να το αντιμετωπίσεις αυτό γιατί το πράγμα? Γιατί πρέπει να είσαι ευγενικός εκ των πραγμάτων, σίγουρα. Από την άλλη όμως λες, παιδί, με δουλεύει. Υπάρχει κάποιος που δεν θα ήθελες να τον καλέσεις στην εκπομπή, δεν θέλω να πεις το όνομα. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, παράδειγμα, ότι υπάρχουν 2-3 πρόσωπα πολιτικά που δεν θα τα καλέσω στην εκπομπή. Έχω. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί ξέρω ότι θα συγκρουστώ τόσο έντονα μαζί τους που δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Έχω κι εγώ 2-3 άτομα τέτοια, τα οποία, με τα οποία είχα συγκρουστεί πάρα πολύ άγρια. Και έχω πει ότι δεν έχει νόημα να τα καλέσω, διότι θα λέει τα δικά του, θα λέω τα δικά μου, θα μαγελάει ο κόσμος και είναι, ναι, δεν έρχονται σε μένα, ναι. Τίποτα. Δεν έρχονται, ακόμα και να τους καλέσεις δεν θα έρθουν. Δεν έρχονται, όχι. Όταν κάποιον παίρνει τηλέφωνο ή όταν η παραγωγή της εκπομπής, θέλω τον χι πολιτικό, ας πούμε, αύριο στο θέμα για να μιλήσει για το πόθεν έσχες και σου λέει δεν θα έρθω. Ναι. Ποια είναι η αντίδρασή σου? Σου λέει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, η παραγωγή, όποιο κλείνει του καλεσμένου. Και σου λέει, δεν θέλει να έρθει, Ανδρέα. Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Για να ρωτήσω γιατί δεν θέλει να έρθει. Ναι. Και εκεί πολλές φορές δημιουργείται μια κόντρα, ξέρεις, έτσι, μια... αλλά συνήθως έρχονται. Ναι. Έρχονται. Δεν έχουν. Όχι, υπήρξε ένας πολιτικός, δεν χρειάζεται από μόνο μου, ο οποίος μου είχε ζητήσει από πριν τις ερωτήσεις. Εγώ ποτέ δεν γράφω ερωτήσεις, είναι θέμα συζήτησης. Μου λέει, αποκλείεται, θέλω τις ερωτήσεις, δεν θα έρθω. Μην έρθεις. Και την άλλη μέρα του την αίσθησα, ήταν πριν 5 χρόνια, 6, και άφησα μια καρέκλα κενή. Και τον κάρφωσα κανονικά. Mm. Και ενοχλήθηκε πολύ και έκανε παραστάσεις και στη διεύθυνση κτλ. Αλλά εσύ? Όχι. Όχι. Ναι. Δεν, ξέρεις, μετά από κάποια χρόνια ξεπερνάς κάποια πράγματα τέτοια και δεν τους δίνεις και το δικαίωμα να σκεφτούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Mm. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικοί, ενώ πολλές φορές μπορούν να λένε μπροστά σου ότι δεν τους ενοχλεί ούτε η σάτιρα, ούτε το χιούμορ, ούτε το πείραγμα, τους ενοχλεί. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εμένα με ρωτούσαν πάρα πολύ τα τελευταία 3 χρόνια αν ενοχλούνται από την κριτική που τους ασκώ. Πολύ, πολύ. Και λέγανε δεν με ενδιαφέρει και δεν ξέρω αν τους ενοχλεί. Και κακώς ενοχλούνται όμως, θα έπρεπε να το απολαμβάνουν. Γιατί η σάτιρα είναι ένα στοιχείο που δίνει μια ομορφιά και στην κοινωνία. Τα κακώς έχοντας και κείμενα μπορεί να τα διακομωδήσει. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτή. Είναι ορισμένες φορές που μπορεί να έχουν παρεξηγήσει την κριτική. Ναι. Και η κριτική που σωστό. Γίνεται καμιά φορά. Πολύ δεν είναι κακή κριτική. Πολύ εγώ και σένα σε ακούω καμιά φορά το πρωί πολύ που λες πράγματα για θέματα που συμβαίνουν, είτε για σοβαρά είτε για λιγότερο σοβαρά θέματα. Εγώ τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον που έψεξα αρκετά πράγματα, είναι με καλοπροαίρετο τρόπο. Με καλοπροαίρετη πρόθεση τέλος πάντων. Είμαστε... Άκουγα προηγουμένως τον μονόλογο με τις συντάξεις του Προέδρου και αυτά. Ναι. Τώρα είναι αστεία πράγματα αυτά. Δηλαδή να γελάει και το παραδαλό κατσίκι εδώ πέρα. Είναι σαν να κορυδεύει τον κόσμο. Δηλαδή ούτε τη σχετική, ας πούμε, ρε παιδί μου, αν θέλεις, έγνοια δεν έχουν το πώς θα φανούν αυτά που λέγονται προς τα έξω. Είναι η ιστορία του πόθεν έσχες, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι... Εντάξει, πάρα πολλά χρόνια λέγαμε θέλουμε πόθεν έσχες, να υποβάλουν οι πολιτικοί πόθεν έσχες. Και όπως είπα και στην αρχή, το πόθεν έσχες σημαίνει αυτό, πόθεν, πού τα βρήκες. Όχι τα κτήματα μόνο. Εσύ τι έσχες? Ναι. Εσύ τι έσχες? Εγώ? Ναι. Εγώ... Ένα διαμέρισμα έχω που ακόμα το χρωστάω γιατί πήρα δάνειο. Λοιπόν, αυτοί δεν χρωστάνε. Ναι. Αν κατάλαβες καλά, ότι είναι μια χαρά όλοι τους, απλά τα έχουν μεταβιβάσει σε άλλους και αυτοί δηλώνουν εισοδήματα 400 ευρώ, 500 ευρώ, 700 ευρώ. 200 ευρώ. 200 ευρώ. Δηλαδή, ποιος ζει με 200 ευρώ? Δηλαδή, νομάτι, η αλήθεια είναι, όταν το βλέπεις και όταν το κάνεις το θέμα το πρωί, στο πρωτοσέλιδο, δεν εξοργίζεσαι. Δεν εξοργίζομαι. Εξοργίζομαι. Δηλαδή είναι κοροϊδία μπροστά στα μάτια σου. Εξοργίζομαι και προσπαθώ να κρατηθώ. Δηλαδή να μην βγάλω όπως θέλω το θέμα. Δηλαδή σε πιάνει όπως όλος ο απλός πολίτης, ο κάθε άνθρωπος. Mm. Όταν ακούει αυτά, δεν εξοργίζεται.
Ναι, οι άλλοι δεν έχουν πληρώσει το ρεύμα τους, δεν έχουν να φάνε. Εχθές είχε ανακοίνωση η ΑΕΚ ότι θα της κοστίσει, λέει, μείωση 24 εκατομμύρια. Ναι. Η μείωση που θα κάνει το 10% μείωση που θα κάνει για την διμηνή από τον Νοέμβριο στο Φεβρουάριο θα της κοστίσει 24. Ναι. Μας είπε πόσα εκατομμύρια παραπάνω πήρε με το 38% αύξηση που μας έβαλε στα μουλοχτά και χωρίς να μας προειδοποιήσει. Αυτό το αποθεματικό ταμείο της ΑΕΚ είναι από λεφτά δικά μας, δικά σου και του άνθρωπου. Δεν τα βρήκαν στον δρόμο, εμείς τα πληρώσαμε.